πύρινο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου το βράδυ τη Κυριακή. Λίγο μετά τι 10 το βράδυ, στην περιοχή τη Πεντάνασα απέναντι από το μοναστήρι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 πυροσβεστικά οχήματα. Οι κάτοικοι τη περιοχή, βλέποντα το πύρινο μέτωπο να ξεσπά ακριβώ μπροστά από τι αυλέ των σπιτιών του, κάλεσαν άμεσα την πυροσβεστική, η οποία εξαιτία τη μεγάλη και σπευμένη κινητοποίηση κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα. Άμεσα έγινε μεγάλη κινητοποίηση 6 οχημάτων και 20 αντρών. Μεταβήκαμε στο σημείο όπου γρήγορα θέσαμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Παρόλες τις συνθήκες του ανέμου που είχαμε και την ξηρασία, ερευνώνται τα αίτια. Έχουμε καλέσει το ανακριτικό της υπηρεσίας και θα επιμεληθεί. Παρόλο τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη μεικτή ζώνη της περιοχής, η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ δυνάμεις παρέμεναν μέχρι αργά το βράδυ στο σημείο υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Με βάση την προανάκριση της πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ότι ως υπαίτιος για την πυρκαγιά φέρεται άνδρας, ο οποίος έκανε χρήση βεγγαλικών και με βάση την νομοθεσία του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 900 ευρώ. Λόγω της περιοχής που είναι μειχτή ζώνη κατοικιών αγροτικής περιοχής χορτολιβαδικής βλάστησης, έγινε κινητοποίηση άμεση και καταφέραμε τη θέση με την πυρκαγιά υπό έλεγχο χωρίς να προξενήσει καμία ζημιά σε παρακείμενες οικίες ή οποιαδήποτε περιουσία και σε ανθρώπους. Υπενθυμίζεται ότι για την Κυριακή 25 Ιουλίου η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είχε θέσει το σύνολο του νησιού στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας να έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε ιερά πέτρα και μαλάδες.